Λοιπόν, πού με πας τώρα, πού θα με πας? Θα μείνουμε σε χριστουγεννιάτικο κλίμα, γιατί εδώ είμαστε η εκπομπή των Χριστουγέννων. Είναι και Παρασκευή. Έτσι, άναψε και το έλα το δέντράκι μας στους ταξιάρχες, ναι. Επιτέλους. Από πόσο καιρό έχουμε στολίσει εμείς εδώ στο στούντιο, θέλω να σου πω? Εμείς από πέρσι. Από το καλοκαίρι έχουμε στολίσει. Από πέρσι, στολίσει. Παιδί μου, το έχουμε λοιπόν. Το δέντράκι μας εδώ εμείς. Κυρία Σονίδου, καλώς ήρθατε. Κυρία Κική Σονίδου, καλημέρα. Η πρώην πρόεδρος των Ελλήνων Γιατρών του Λονδίνου και μια εξαίρετη συνεργάτης. Το λέμε, δεν το κρύβουμε, κυρία Σονίδου. Στόλισε το Λονδίνο. Θωμά. Το Λονδίνο, ναι, όχι εγώ. Το Λονδίνο, ναι. Από την Κυριακή σας έστειλα και κάποιες ωραίες φωτογραφίες. Σε έχουμε τις φωτογραφίες, σε λίγο να τις δείξουμε. Ναι, σε λίγο. Είναι πολύ εντυπωσιακά. Την Κυριακή στολίζανε όλα τα μαγαζιά τις εξωτερικές τους εισόδους. Είναι πάρα πολύ όμορφα, πολύ γιορτινά. Όπως ξέρετε, το Λονδίνο γιορτάζει πάντα υπέρλαμπρα τα Χριστούγεννα. Είναι μια πολύ εορταστική ατμόσφαιρα. Ανάψαν τα φώτα 5 Νοεμβρίου και θα μείνουν ανοιχτά μέχρι τις 5 Ιανουαρίου, δύο μήνες. Ζηλέψαμε κι εμείς. Α, εσείς έχετε. Ζηλέψαμε κι εμείς. Εντάξει, δεν είναι τόσο σαν τους ταξιάρχες και σαν την Oxford, αλλά. Χρόνια πολλά κιόλας για την ημέρα. Κάτι κάνουμε. Έτσι, μεγάλη μέρα σήμερα των Αρχαγγέλων, λοιπόν, βεβαίως. Στολίζουν νωρίς το Λονδίνο. Και εμείς με φωτάκια είμαστε. Άναψε το, άναψε. Αναμένουν, Χριστιανέ μου, αναμένουν. Τώρα σοβαρά, είσαι τόσο πραγματικά φωτεινή εσύ με τις γυρλάντες σου σήμερα, τώρα μου, με τα μπριλάντια σου, με αυτά τα πυρβιτσόλια που έχεις πάνω, πώς λέγεται αυτά. Πέρλες. Αυτά, τα πυρβιτσόλια. Λοιπόν, πολύ πέρλαμπρι είναι, τη βλέπετε, κυρία Σονίδου, και εσείς. Να ρωτήσω πάντα κάτι τώρα. Και επισκιάζει και τα Χριστούγεννα με τη λάμψη της. Κυρία Σονίδου, μου σας αγαπώ. Εγώ πολύ, αμοιβαίω. Λοιπόν, να ρωτήσουμε κάτι. Το Λονδίνο κατεξοχήν προσπαθεί να ανταγωνιστεί το Παρίσι στα Χριστούγεννα. Όντως γίνεται ντόρος, γίνεται, θα λέγαμε, εορταστική κίνηση στα μαγαζιά, αποκτούν με το στόλισμα, αλλάζει η ψυχολογία, αλλάζει η διάθεση? Ναι, εμείς την Κυριακή που πήγαμε μια βόλτα στο κέντρο ήταν πραγματικά σαν να βρισκόσουν σε μια άλλη εποχή. Ξαφνικά προσγειωθήκαμε στο χειμώνα και στα Χριστούγεννα. Είναι πολύ όμορφα, η αλήθεια είναι, δίνει πολύ χρώμα στο Λονδίνο. Είναι γνωστό το Λονδίνο για τα Χριστούγεννα και το Παρίσι είναι ωραίο και η Νέα Υόρκη. Μπορώ να σας πω ότι είναι ακόμα πιο συγκλονιστική τα Χριστούγεννα. Και η Αθήνα μας είναι ωραία. Και η Αθήνα είναι όμορφη. Να ρωτήσω, στολίσατε πιο νωρίς φέτος ή πάντα αυτή την ημερομηνία? Ναι, έχετε δίκιο. Συνήθως το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου ανάβουν τα φώτα επισήμως το βράδυ στην Oxford Street και στη Regent Street. Νομίζω φέτος ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα, αλλά περίπου εκεί κινούμαστε, στην πρώτη εβδομάδα, στον πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Επειδή έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες και πολύ κόσμο που έρχεται για τα Χριστούγεννα, αυξάνεται και, ξέρετε, η αγοραστική δύναμη. Ο κόσμος ψωνίζει πιο πολύ. Με άλλη διάθεση ψωνίζει, σαν βλέπει τα φωτάκια και τα λαμπάκια. Βέβαια. Και με άλλη διάθεση ψωνίζει, σαν είναι όλα. Και όχι μόνο αυτό, θα σας πω, είναι τόσο όμορφα στολισμένα τα εστιατόρια, βάζουν όλοι υπέροχοι γυρλάντες εξωτερικά, σε προδιαθέτει να βγεις, να πας να φας, να πιεις καφέ, να πας βόλτα, οπότε βέβαια σε παρακινεί αυτό να ψωνίσεις κιόλας και να ξοδέψεις περισσότερα χρήματα. Και επειδή έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες, είναι λογικό ότι θέλουν να έχουν και στολισμένο το κέντρο για να είναι και ο κόσμος πιο χαρούμενος και για να τραβάμε περισσότερο. Ερώτημα. Επειδή το Λονδίνο έχει διάφορες εκπτώσεις καθ' όλη τη χρονιά, είναι αυτή την περίοδο φθηνό ή είναι ακριβό? Όχι, δεν θα έλεγα ότι είναι πολύ φθηνό. Περιμένουμε όλοι το Black Friday. Ξέρετε ότι κατά καιρούς κάνουν κάποιες εκπτώσεις κάποια καταστήματα. Νομίζω προς το Black Friday εκεί γίνεται ο μεγάλος χαμός στο Λονδίνο. Φωνίζει ο κόσμος. Έχουν κλείσει πάρα πολλά μαγαζιά, αλλά ανοίγουν και πολλά εκπτωτικά πολυκαταστήματα όπως το TK Maxx και αυτά έχουν πάρα πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο. Και ήδη ψωνίζει ο κόσμος για τα Χριστούγεννα. Ήδη ετοιμαζόμαστε. Κυρία Σονίδου, χαιρόμαστε που τα λέμε για αυτά, να μην τα λέμε για τίποτα πανδημίες και για όλα αυτά τα οποία γίναμε γνωστοί και τα είπαμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Φιλιά μας. Τα φιλιά μας. Να είστε καλά.